Καλησπέρα, είμαι η γνωστή Πιαγωγόκα και ναι, έχω μπει σε κλίμα Halloween γιατί κατάγομαι από ένα χωριό κοντά στο Σάλεμ. Ωστόσο σήμερα είμαι εδώ για να σου μιλήσω για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Είμαι εδώ φίλη μου για να αναλύσουμε το πρώτο ραντεβού. Το αναγκαίο αν θέλεις αυτό κακό, το οποίο καλό θα ήταν να αποφεύγεται, αλλά μιας και δεν μπορείς να το αποφύγεις, θα πρέπει να το απολαύσεις. Και πώς θα το απολαύσεις φίλη μου, έχοντας μια σωστή συμπεριφορά. Σήμερα λοιπόν θα δούμε όλα αυτά που απαγορεύεται να πεις στο πρώτο ραντεβού. Έχω καιρό να κάνω σεξ. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο και ενδιαφέρον φίλη μου να δηλώνει στερημένη από έρωτα και σωματική επαφή. Με αυτόν τον τρόπο τον κάνεις να αισθάνεται ξεχωριστός και όχι ότι τον επιλέγεις από ανάγκη, μπας και δεις χαρά στα σκέλια σου. Καλό θα ήταν λοιπόν την πληροφορία αυτή να την κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Με πόσες έχεις πάει? Αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ επίφοβο, γιατί πολύ πιθανό να το ανταποδώσει. Εξάλλου σκέψου το λογικά, μπορεί να μην σου αρέσει καθόλου η απάντηση. Το φαντάζεσαι να σου πει με μία ή με 100? Ποιος ξέρει, ποιο να είναι άραγε χειρότερο. Θέλω να γίνω μάνα. Μία που θα το πεις, μία που θα το πιάσει πορδούλησα και θα αναγκαστείτε να φύγετε από το μαγαζί για να ανακουφιστεί ο άνθρωπος και μία που θα εξαφανιστεί. Πόσα χρήματα βγάζεις? Όμορφο, γλυκό και πάρα πολύ διακριτικό. Το πράγμα θα χειροτερεύσει αν ο άνθρωπος αυτός είναι άνεργος. Ο πρώην μου ήταν ένας τεράστιος τρόμπας και με πλήγωσε πάρα πολύ. Ειδικά αν βάλεις και τα κλάματα, τότε δεν θα το φέρεις καθόλου σε δύσκολη θέση. Χριστιανή μου, πας καλά. Το θέμα είναι ότι βγήκατε για να περάσετε καλά, όχι για να κλαίτε αγκαλιά για το χάλι σου. Μη με βλέπεις έτσι. Κάποτε ήμουν κορμάρα. Η σωστή απάντηση είναι η εξής. Και γιατί δεν ξαναγίνεσαι? Θέλεις να έρθεις την Κυριακή στο γάμο της ξαδέρφης μου? Θα σου πει όχι, θα πληρώσει το λογαριασμό γιατί είναι και κύριος και θα σηκωθεί να φύγει. Απλά πράγματα. Είμαι παντρεμένη.